Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Upgrades. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο. Επειδή φτάσαμε ή φτάνουμε ή φτάσαμε τους 300 συνδρομητές, είμαστε πολύ κοντά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο γιορτής. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Θα δοκιμάσουμε κάποια κουλά αναψυκτικά που βρήκαμε. Δεν τα είχα ξαναδεί, πρώτη φορά τα είδα και είπα, αφού τα πήρε και θα το δοκιμάσω ούτως ή άλλως, ας τα κάνω και ένα βίντεο, θα δείτε κι εσείς. Να μου πείτε κιόλας αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάτι παρόμοιο ή αν έχετε πει τα ίδια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ποτήρι. Έτοιμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Για να δούμε τι θα είναι. Ένα απλό. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Τσούπα τσούπς, το οποίο το μεταξύ εγώ ήξερα μόνο ότι βγάζει γλυφιτζούρια, δεν ήξερα ότι βγάζει χυμούς, τίποτα τέτοιο. Άμα δείτε ότι μεταξύ όλα είναι σε μια γλώσσα, κανείς δεν ξέρει τι γλώσσα είναι αυτή. Άμα δείτε όλα, τη φάση δεν ξέρω. Πορτοκάλια δείχνει πάντως, οπότε λογικά πορτοκαλάδα θα είναι. Και πίσω γράφει αερούχο αναψυκτικό με γεύση πορτοκαλιού. Οπότε, εντάξει, τι μπορεί να πάει στραβά σε αυτό, μια χαρά θα είναι. Αυτό μου φαίνεται πολύ κλασικό. Για να δοκιμάσουμε. Μια κλασική πορτοκαλάδα αναψυκτικό. Δεν είναι άσχημη, είναι λίγο, νομίζω έχει και λίγο σαν μανταρίνι μέσα. Μήπως έχει και μανταρίνι. Δεν έχει. Πάντως μοιάζει σαν να έχει και μανταρίνι μέσα. Σαν μανταρινάδα πιο πολύ, μοιάζει παρά με πορτοκαλάδα. Θα του βάλω, επειδή είναι πολύ κλασικό και μια χαρά, θα του βάλω ένα 8. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Πάλι τσούπα τσούπς. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε το δεύτερο. Όπως βλέπετε είναι sparkling και αυτό. Αυτό γράφει τουλάχιστον αγγλικά. Γράφει sparkling, το άλλο δεν γράφει ούτε αυτό. Το γράφει. Α, γράφει και αυτό από εδώ. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι αερούχο αναψυκτικό με γεύση σταφυλιού. Οπότε θα το πούμε σταφυλάδα ήταν αυτό. Μια σταφυλάδα όπως όλοι ξέρουμε. Όλοι πίνουν μια σταφυλάδα με το φαγητό. Εν τω μεταξύ το πίσω κάτι που έγραφε είναι σβησμένα. Ένα ίσως ξέρει που έχουν έρθει αυτά τα πράγματα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Τι χρώμα, τώρα τι χρώμα να είναι. Να είναι μοβ. Θα κάνει να είναι μοβ. Για να δούμε. Μοβ. Βάζω και πολύ αυτό γιατί ένα σούσε τι μπορεί να είναι. Μυρίζει σαν βατόμουρο μυρίζει. Σαν βατόμουρο μυρίζει. Παράξενα μυρίζει λίγο. Και το χρώμα του είναι, δεν ξέρω, για να δοκιμάσουμε. Πω, χάλια είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι γεύση έχει, αλλά δεν μοιάζει με σταφύλι. Καταλαβαίνεις ένα θραγικό, κάτι πολύ παράξενο είναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλό. Μην το πάρετε αυτό, αυτό μην το πάρετε. Θα το βάλω 4, τώρα πρέπει να το πιω και όλο κιόλας. Κρίμα είναι. Σάπιο, χάλια, άλλο, πάμε άλλο. Όπου, δεν είναι ωραίο. Πέψη βανίλια. Είχα δοκιμάσει παλιότερα την Coca-Cola βανίλια. Εντάξει, πλάκα είχε, αλλά ήταν μόνο για μια φορά. Τώρα δεν ξέρω τι διαφορά θα έχει η Pepsi βανίλια. Ωραία φαίνεται και ωραία συσκευασία. Και αυτή το μεταξύ γράφει κάτι πάνω ό,τι να είναι. Τίποτα δεν γράφει ελληνικό. Ελπίζω να είναι ωραία αυτή. Έχω πολλές ελπίδες πάνω σε αυτή την Pepsi. Σε σχέση με αυτό που πήγαμε πριν. Βάζω και δεξιά και βάζω από αυτή την πλευρά γιατί περιμένω πολλά. Για να δοκιμάσουμε. Σαν κανονική Coca-Cola μυρίζει, σαν κανονική Pepsi. Έχει μια γεύση βανίλια. Ωραία είναι. Αυτή είναι πολύ ωραία. Έχει το αθαντικό και αυτά που είναι σαν την Coca-Cola και στο τέλος σου φέρνει βανίλια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτή μπορώ να την ξαναπάρω. Πολύ ωραία. Αυτή θα την είναι η βανιλάδα. Βανιλάδα θα την λέω. Βανιλά Πέψη. Πολύ ωραία. Αυτή θα πάρει 9. Πόσο καλή.
Και πάμε να συνεχίσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, ήδη βλέπετε, ήδη έχουν μπει εδώ στην καλή βαθμολογία τα δύο. Και από εδώ έχουμε τη σταφυλάδα, τη σάπια. Και τώρα ήρθε η ώρα για μια φάντα. Είναι και caffeine free. Fanta Fruit Punch. Fruit Punch Flavored Soda. Ω, κατάλαβα. Δεν θα έχει πολύ γεύση μάλλον. Έχει 150 θερμίδες, να ξέρετε. Τίποτα, τσάμπα. Και λέει contains no juice. Τι, δεν περιλαμβάνει καθόλου χυμό? Τι έχει μέσα εδώ, τι είναι όλο μουφα? Ω, κατάλαβα. Σάπια, παιδιά. Και 100% natural flavors. Όλα natural εδώ πέρα. Είναι ροζουλί. Ωραίο χρωματάκι, σένιο. Θα τη βάλω από εδώ, από την αρχή. Γιατί δεν την βλέπω, θα έχει πολύ καλή. Το χρωματάκι της είναι τέλειο πάντως, τέλειο χρώμα. Για να το δοκιμάσουμε. Είναι σαν και αυτά. Είναι πραγματικά fruit punch, σαν και αυτό που πας σε ένα γάμο και έχει το κλασικό το ποτηράκι μπροστά στην είσοδο και πίνεις. Ακριβώς η ίδια γεύση έχει. Παίζει να βάζουμε και αυτό. Α, είναι λίγο πιο φρουτώδες μόνο. Εντάξει, δεν είναι άσχημο, δηλαδή το πίνεις, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα τι να το βάλεις αυτό? 7? 7, μια χαρά είναι. Δεν είναι άσχημο, εντάξει, είναι ρωσικό τουλάχιστον. Για καλοκαιράκι είναι ό,τι πρέπει. Πάμε στο επόμενο, οπότε θα το βάλω από εδώ. Λοιπόν, καλύτερα θα φάμε και κανένα κριτσινάκι, γιατί πήξαμε στο υγρό. Pea Crackers Bacon. Αυτό ήταν το μόνο που όταν το είδα ψιλοφοβήθηκα να το πάρω, γιατί θα παίζει να είναι πολύ σάπιο. Είναι grapefruit, πάντα grapefruit. Τορόνια. Τι σημαίνει το τορόνια τώρα? Αυτό λέει ότι περιλαμβάνει λιγότερο από 1% χυμό. Από τι? Από grapefruit. Και τώρα αυτό γιατί το λέει για καλό το λέει? Και αυτό λέει 150 θερμίδες. Για να δούμε. 150 για όλο, έτσι, στο κουτάκι. Τίποτα, σας λέω, τίποτα. Refresco de Toronja. Κονοτότρο σαμπόρες νατουράλες. Αυτά, τέτοια μας λέει. Τι χρώμα λέτε να είναι? Κίτρινο λέω. Για να δούμε. Μπα, τίποτα. Διάφανο είναι. Ας μπει εδώ στη σαπίλα και βλέπουμε. Ελπίζω να μην είναι πολύ ξινό. Παιδιά, δεν έχει καμία γεύση. Τι είναι αυτό, σαν σόδα είναι. Πράγματι, καμία γεύση δεν έχει. Είναι σαν να... Πράγματι, 1% αυτό που λέει, παίζει να είναι μια σταγόνα. Είναι σαν σόδα, με λίγο λεμόνι μέσα και λίγο grapefruit. Και βασικά grapefruit ούτε καν, δεν ξέρω αν είναι grapefruit. Δηλαδή, άμα δεν μου το έλεγε η συσκευασία, δεν θα το φανταζόμουν ότι έχει grapefruit μέσα. Τίποτα, αυτή μαζί με την άλλη, 4. Χάλια. Ώρα για κρακεράκι. Ένα κρακεράκι θα πηγαίνει, ένα ψυχικό. Επόμενη. Fanta Wild Cherry. Κεράσι, Fanta κεράσι. Και αυτή χωρίς καφεΐνη. Και αυτό λέει ότι δεν περιλαμβάνει καθόλου χυμό. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Γιατί τόσο καλό το έχουν αυτό? 140 θερμίδες, τίποτα γι' αυτό. Πολύ τυχεροί είμαστε. Τι άλλο γράφει, δεν έχει κάτι άλλο. Γράφει κάτι... Όχι, τίποτα. Οπότε και αυτό πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ λίγη γεύση. Γιατί εφόσον δεν έχουν καθόλου χυμό μέσα, τι γεύση να έχουν? Θέλω να δω ποιος θα τα πιει μετά όλα αυτά. Για να δούμε τι χρώμα θα έχει. Ρόζ θα έχει. Α, κόκκινο. Ας μπει και αυτό εδώ. Στα κακά. Πολύ κόκκινο αυτό. Πολύ χρώμα. Για να δούμε. Μυρίζει κεράσι από εδώ. Μυρίζει κεράσι σαν το ζελεδάκι. Σαν το ζελεδάκι αυτά που είναι τα κερασάκια. Το κάγκινο με τα πράσινα πάνω. Για να δούμε. Ίδια γεύση θα έχει λογικά. Η κερασάδα ακριβώς μια γεύση έχει. Ναι. Σαν και αυτό. Σαν το ζελεδάκι που είναι... Σαν το ζελεδάκι έχει γεύση. Κεράσι, εντάξει, έχει αρκετή γεύση όμως κεράσι αυτό σε σχέση με τα άλλα που δοκιμάσαμε πριν. Δηλαδή το grape δεν έχει καθόλου. Αυτό τουλάχιστον μοιάζει με κεράσι, όντως.
Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Θα του βάλω ένα. Θα το πίνα τώρα ξανά αυτό. Θα το πίνα. Θα του βάλω ένα 7. Οπότε πήγαινε κι εσύ εδώ, στα καλά. Και τι είναι το. Όχι, πρέπει να το πιώνω τώρα. Παιδιά, έχω φουσκώσει ήδη έτσι. Και έχω πει, βλέπετε πώς το πίνω. Για τρεις μέρες θα είναι εδώ αυτά. Πάμε στο επόμενο, για να δούμε τι θα είναι. Πάλι τσούπα τσούπς. Μέχρι τώρα μόνο το ένα έχει πάει καλά, όλα τα άλλα ήταν σάπια. Λοιπόν, και αυτό πάλι δεν αναφέρει τίποτα. Είναι φράουλα. Για να δούμε τι γράφει πίσω. Αυτό έχει λίγα ελληνικά. Αεριούχο αναψυκτικό με γεύση κρέμας φράουλας. Όχι φράουλας, κρέμας φράουλας. Γιατί άμα δεν έχει και κάτι σαν κρέμα. Κρέμα. Τι λέει. Συστατικά λέει. Ωρε φίλε, τι φάση είναι αυτό. Λέει ανθρακούχο νερό, σιρόπι φρουκτός, ζάχαρη, εδόδημα οξέα, κεντρικό οξύ, συμπυκνωμένος χυμός φράουλας, συμπυκνωμένος χυμός νούρου. Συμπυκνωμένο γάλα, σκόνη γάλακτος. Ωραία φίλε. Με χαμηλά λιπαρά όμως. Όχι ψηλά. Και τι άλλο λέει. Φυσικά χρώματα κόκκινο λάχανο και φυσικές γεύσεις. Πολυζαχαρίδες σόγιας. Παιδιά δεν ξέρω τώρα τι γεύση θα γι' αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο φράουλα. Για φράουλα το πήρα. Ωρε φίλε. Άσπρο φαίνεται. Άσπρο φαίνεται. Τι είναι αυτό, σαν γιαούρτι είναι. Πήγαινε προς τα δω. Δεν ξέρω τι μυρίζει. Πάντως κοιτάξτε πως κάνει. Σε έχει φούλα φραγκικό. Σαν γιαουρτάκι φράουλα είναι. Τέτοια γεύση σου βγάζει, σαν γιαουρτάκι. Δεν είναι άσχημο όμως, εντάξει. Βασικά σαν γρανίτα, σαν γρανίτα είναι. Σαν γιαουρτάκι με γρανίτα, κάτι τέτοιο παράξενο πράγμα. Δεν είναι άσχημο πάντως, εντάξει, πίνεται. Αλλά θα του βάλω ένα 5, θα πάει από εδώ μαζί με τα σάπια από εκεί. Εντάξει. Εδώ δεν ήταν πολύ κακό, δεν ήταν πολύ κακό. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ πάμε σε κάτι πιο φυσιολογικό. Ανανάδα. Λοιπόν, αυτό έχει 180 θερμίδες, εδώ είναι πιο παχυντικό. Οπότε πήγαμε σε 180 τώρα και πάλι είναι ότι δεν περιλαμβάνει καθόλου χυμό, έτσι. Μη είπαμε, δεν θέλουμε χυμό μέσα και δεν έχει και καφέινη, εννοείται. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και αυτό. Για να δούμε πώς μυρίζει. Ανανά δεν μυρίζει πάντως. Κίτρινο, τέρμα κίτρινο. Ωραία. Πολύ κίτρινο είναι αυτό. Α, εδώ τώρα μυρίζει σαν το ζελέ ανανά. Ωραία μυρίζει. Για πάμε να δούμε λίγο τι λέει ο ανανάς. Πολύ κίτρινο όμως, πολύ χρώμα. Οκ, εντάξει, ωραία είναι, δεν είναι άσχημο. Γεύση ανανά κλασικά βγάζει πολύ ανανά. Ανανίλα. Ωραία, η ανανά δεν είναι πολύ ωραία. Είναι δροσιστική. Βέβαια δεν έχει πολύ αθραγικό, άμα δείτε, δηλαδή δεν φαίνεται να έχει πολύ αθραγικό. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ωραία είναι. Μια χαρά. Αυτό το πεινάνε τα, οπότε πάει και αυτό εδώ. Οπότε όλα τα καλά είναι από εδώ. Είναι πολλά τα καλά, πλάκα, δεν το περίμενα. Και πάμε στο τελευταίο. Παιδιά δεν γίνεται άλλο κιόλα, γιατί έχω φουσκώσει. Break για cracker. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Ελπίζω και αυτό να είναι καλό, γιατί εντάξει, μέχρι τώρα μόνο 3 δεν ήταν καλά και από αυτά εντάξει, αυτά τα 2 ήταν πιο πολύ. Δεν ήταν τόσο καλά. Αυτό εντάξει, μια χαρά ήταν. Αλλά εντάξει, όχι τόσο καλό όσο το πιείς, να πάρεις να το πιείς κιόλας σαν. Και να δούμε το τελευταίο τι είναι. Λοιπόν, είναι Pepsi Mango. Ούτε αυτή την έχω ξαναδεί πουθενά. Πρώτη φορά την είδα. Είναι αυτή εδώ, έχει ωραία συσκευασία. Σαν την προηγούμενη, σαν τη βανίλια. Για να δούμε τι γράφει. Έχει συμπίκνωμα χυμού μάγκο, χρώμα καραμέλας λέει. Εντάξει, οκ, διατηρεί τη φρεσκάδα λέει. Αυτό έχει και καφέινη μέσα, γιατί είναι και κοκακόλα γι' αυτό ίσως. Και λέει zero sugar. Δεν μας λέει πόσο θερμίδες θα ήταν που λέει 150, να ξέρουμε πώς είναι. Πόσα λέει. Και γράφει. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και αυτή την τελευταία. Λογικά και αυτή μαύρη θα είναι. Δεν νομίζω να έχει κάποια διαφορά στο χρώμα, γιατί είναι κοκακόλα ούτως ή απέψη. Είναι χυμός κόλα. Κόλα, τύπου κόλα τι είναι αυτό που λέγεται. Για να το δοκιμάσουμε κι αυτό, ας μπει εδώ πρώτα και να δούμε αν λέει κάτι. Μυρίζει κλασικά κοκακόλα, λογικά θα έχει μόνο
Επίγευση, όπως θα έχει το άλλο, όπως είχε και το κυπέψι μάγκο, η βανίλια. Για να το δοκιμάσουμε. Αυτή δεν είναι τόσο ωραία. Είναι λίγο παράξενη, φέρνει λίγο... Στην αρχή ξεκινάει πολύ σαν κόλλα και μετά καταλήγει σε κάτι... Μοιάζει λίγο με μάγκο στο τέλος, αλλά... Δεν ξέρω, αυτό δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Η βανίλια ήταν πολύ πιο ωραία από αυτή. Oh, εντάξει, αυτή θα μπει εδώ. Θα πάρει ένα 6 και θα μπει εκεί, καλά είναι, μια χαρά είναι. Εδώ θα βάλω ένα 10 στα κρακεράκια που θα τα φάω τώρα. Γιατί έχω φουσκώσει τώρα από το αναψυκτικό. Λοιπόν, και αφού τα δοκίμασα όλα, ήρθε η ώρα να βγει ο τελικός νικητής. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ποιο ήταν το αγαπημένο μου. Η Pepsi Vanilla ήταν η πιο ωραία, ξεκάθαρα σχέση με τα άλλα. Γιατί π.χ. μετά ήταν αυτό, αλλά είναι μια απλή πορτοκαλάδα, οπότε δεν έχει πολύ νόημα. Και όλα τα άλλα εντάξει, οκ. Εντάξει, καλά ήταν, αλλά όχι τόσο πολύ, να μ' αρέσει τόσο πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε που ήταν λίγο διαφορετικό και δοκιμάσαμε κάτι τέτοιο. Αν σας αρέσουν γενικά τέτοιου είδους βιντεάκια, μπορεί να δοκιμάσω να κάνουμε και κανένα άλλο τώρα σε κάποια άλλη περίοδο. Είτε με αναψυκτικά, είτε με φαγητά, είτε με γλυκά ή οτιδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο των The Upgrades. Και πάλι σας ευχαριστώ για τους συνδρομητές που φτάσαμε και ελπίζω να ανέβουμε και παραπάνω. Γεια σας!